Ο υπεύθυνος λύσεων της Bayer. Καλημέρα σας, κύριε Διονία. Όπου κάνω λάθος, με διορθώνετε. Μια χαρά, μια χαρά. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, καλημέρα. Είστε καλά και είστε έτοιμοι. Είμαστε καλά. Mm. Είμαστε πάντα έτοιμοι σε αυτό το κομμάτι. Βέβαια, υπάρχει ένα δημιουργικό άγχος. Σίγουρα, μέσα από ένα πλαίσιο ευθύνης για το τι θα παρουσιάσουμε και τι θα δείξουμε. Mm-hmm. Δημιουργικό, θα το έλεγε κάποιος. Δημιουργικό αυτό θα το έλεγε άγχος, κάποιος, έτσι. Είμαστε έτοιμοι. Mm-hmm. Σας περιμένουμε. Λοιπόν, και η Bayer στην 4η Αγροτική Έκθεση AgroExpo που ξεκινάει στις 17 του μήνα. Είναι λίγο, δεν ξέρω τώρα, ο χρόνος, επειδή είναι Σεπτέμβριος και η έκθεση καθιερώθηκε, αν μου επιτρέπετε να πω αυτή την έκφραση, για το Μάιο, προς το τέλος δηλαδή των καλλιεργειών. Δεν ξέρω, νομίζω τομέας, ας πούμε, του φυτοφαρμάκου ίσως να είναι καλύτερα τώρα. Δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι... βολεύει αρκετά, θα έλεγα, κυρίως στις εταιρείες φυτοπροστασίας. Είναι κατάλληλη περίοδος και η Bayer έχει να επιδείξει αρκετά πράγματα και σε αυτή την αγροτική έκθεση στην Ερράβετρα. Ωραία. Θα δούμε προϊόντα, νέα καινοτόμα που έχουν προκύψει ενδεχομένως από μια έρευνα, γνωστά τα... οι εχθροί, τέλος πάντων, των καλλιεργειών και εδώ στην περιοχή και σε όλη την Κρήτη. Θα έχουμε κάτι νέο να δούμε, να αναλύσουμε, να παρουσιάσουμε στους παραγωγούς μας. Ναι, βεβαίως. Η Bayer, όπως γνωρίζετε, έχοντας θέσει βέβαια υψηλά στάνταρ στην παραγωγή προϊόντων της, μπορεί και παρουσιάζει συνέχεια καινοτόμων προϊόντα, όπως το αναφέρατε, που αποτελούν βέβαια χρήσιμα εργαλεία στα χέρια των παραγωγών μας και που θέλουν βέβαια και πρέπει να παράγουν σε έναν τρόπο σύγχρονο και αηφόρο. Στη φετινή έκθεση, λοιπόν, συγκεντρώνουμε την εμπειρία της Bayer των 160 και πλέον χρόνων και βέβαια θα εστιάσουμε σε προϊόντα φυσικής προέλευσης, αυτά που συχνά ονομάζουμε, Μαρία μου, βιολογικά. Έτσι, προϊόντα σαν το Bayer, σαν το Serena Itazo, σαν το Flipper, σαν το Region, Prime, σαν το Sonata, προϊόντα δηλαδή γνωστά για την περιοχή και όχι μόνο. Ταυτόχρονα θα έχουμε τη χαρά μαζί με τα υπόλοιπα έμπειρα στελέχη της εταιρείας να παρουσιάσουμε και αυτό που λέμε την ψηφιακή εποχή, ένα καινούργιο, ένα ψηφιακό εργαλείο ικανό να βοηθάει και τους παραγωγούς των κυπευτικών στη διαχείριση προβλημάτων, προβλήματα όπως το νηματόδι στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτά και άλλα πολλά. Αυτό τι σημαίνει, τώρα μας βάλετε σε περιέργεια. Δηλαδή θα έχω μια εφαρμογή στο κινητό μου, παράδειγμα, το οποίο θα μου δείχνει κάτι. Η Bayer καινοτομεί πέρα ως πρωτοπόρος εταιρεία έρευνας και τεχνολογίας, καινοτομεί πλέον και στην ψηφιακή εποχή σε διάφορες καλλιέργειες με διάφορες εφαρμογές. Μία εξ αυτών είναι σχετική με τα κυπευτικά. Δεν θα πω περισσότερες λεπτομέρειες για να υπάρχει λίγο και αγωνία. Εντάξει, θα το κάνουμε στην κύριο, θα το καταγράψουμε έτσι κι αλλιώς, θα το ενημερώσουμε. Τέλεια. Τέλεια, ακόμα και σε αυτό, λοιπόν, φαντάζομαι λίγο έτσι, με ταξιδεύεις τώρα, αλλά φαντάζομαι περίπου που θα είναι αυτό. Τώρα, με την ευκαιρία θέλω δύο πραγματάκια, επειδή πολλά αλλάζουν, έχουμε κλιματική κρίση πλέον και έχουμε νέα κοινή αγροτική πολιτική, νομίζω πολλά θα αλλάξουν και σε αυτό το κομμάτι αναφορικά με τα κυπευτικά. Εκεί όσον αφορά και τη φυτοπροστασία, νομίζω θα φύγουν, δεν ξέρω, πάμε προς τα βιολογικά περισσότερο, αν δεν κάνω λάθος, θα απαγορευτούν και άλλες ουσίες. Τι γίνεται εκεί, για δώσ' μας μια μικρή εικόνα, έτσι και αλλιώς θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και στην έκθεση, έτσι, να δούμε και τα προϊόντα, να τα αναλύσουμε και να δώσουμε στους παραγωγούς περισσότερες λεπτομέρειες. Εκεί τώρα, τι γνωρίζουμε κάτι, γιατί νομίζω από εδώ και πέρα το διακύβευμα είναι αυτό. Τι γεωργία θέλουμε το επόμενο διάστημα, πώς θα είναι αυτή η κοινή αγροτική πολιτική που καθορίζεται και από την Bayer, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς, και αν το θέλετε, επειδή έχω συμμετέχει και προσωπικά σε αρκετές εκθέσεις και παγκόσμια, θέλοντας να πιάσουμε τον παλμό το πού θα κινηθούμε, ποιο θα είναι το πλαίσιο για τα επόμενα χρόνια, σωστά το περιγράψατε και έτσι είναι, ότι αλλάζει. Η γεωργία αλλάζει παγκόσμια, οι απαιτήσεις της αλυσίδας τροφίμων αλλάζουν παγκόσμια, οπότε πρέπει να είμαστε ένα βήμα μπροστά.
προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι, δηλαδή, ακούμε τους καταναλωτές, αν μου επιτρέψεις να σε διακόψω. Τι θέλουν οι καταναλωτές, προς τα που πάει. Και λέω πολλές φορές το παράδειγμα με τα ντοματίνια φέτος, τώρα που έγινε χαμός με αυτά. Άλλαξαν δηλαδή συνήθειες οι καταναλωτές, διατροφικές συνήθειες. Η καραντίνα έφερε πολλές αλλαγές, φαντάζομαι όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι μιας και μιλάμε για πανδημία. Οπότε πιάνεται τον παλμό αυτόν της αγοράς, να το πω έτσι. Σαφώς, και το παρακολουθούμε σαφώς, αν το θέλετε, και χαράσουμε και πορεία πάνω σε αυτά. Αφού γραζόμαστε συνεχώς τις ανάγκες της αγοράς, τις ανάγκες των καταναλωτών, τις μεταβολές οι οποίες συμβαίνουν και σε παγκόσμιο επίπεδο. Και γι' αυτό θα ήθελα, αν μου επιτρέψει Μαρία, ότι στηρίζουμε έμπρακτα την Ιερά Πέτρα σε κάθε προσπάθεια, διότι αποτελεί μια περιοχή με υψηλή προστιθέμενη αξία για τους επαγγελματίες του χώρου μας. Είναι μια περιοχή ευθύνης και καινοτομίας, που νομίζω ότι θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με αυτές τις σύγχρονες τάσεις αγοράς. Και ευθυγραμμίζεται. Και αν το θέλεις, θεωρώ ότι αυτή η τριήμερη έκθεση αποτελεί και μια διαδικασία όσμωσης μεταξύ των συμπολιτών μας παραγωγών και των επαγγελματιών που συμμετέχουν στην αγροτική έκθεση της Ιερά Πέτρας. Και φυσικά αυτό μας οπλίζει με δύναμη, εμάς τις εταιρείες, εμάς τις καινοτόμες εταιρείες, να συνεχίζουμε να επενδύουμε στην έρευνα και την τεχνολογία. Ωραία. Καλή δύναμη λοιπόν, θα τα πούμε από κοντά εδώ στην AgroExpo, την τέταρτη αγροτική έκθεση της Ιερά Πέτρας. Θα δούμε τώρα με την ίδια έγκλη, φαντάζομαι, των προηγούμενων χρόνων, και η Bayer με παρουσία εδώ δυναμική. Αλέξανδρε, θα είσαι και εσύ εδώ, φαντάζομαι, θα μας ενημερώσει και για την ψηφιακή τεχνολογία, τι ακριβώς γίνεται, αλλά και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα, μιας και είναι ο καιρός τους τώρα, για ανηματώδεις, πώς τα λέτε αυτά όλα. Όλα αυτά που λέτε, ακριβώς. Λοιπόν, θα τα πούμε και από κοντά. Δεν ξέρω αν θες να καλέσω όλους τους φίλους και τις φίλες από όλες τις περιοχές της Κρήτης και όχι μόνο, τηρώντας βέβαια όλα τα μέτρα υγειονομικής ασφάλειας και όπως θα τα καθορίζει η επιτροπή, ας πούμε, η διοργανώτρια επιτροπή της έκθεσης, να μας επισκεφτούν στην έκθεση. Για όλους τους εκθέτες μιλάω. Θα χαρούμε και εμείς προσωπικά, και εγώ προσωπικά, αλλά και η υπεύθυνη ομάδα των γεωπόνων της Bayer που θα παραβρίσκεται στην έκθεση, να υποδεχτούμε τους φίλους μας. Το περίπτερο 21 θα βρισκόμαστε συγκεκριμένα. Και να τους ενημερώσουμε σχετικά με τη χρήση τόσο αυτών των νέων όσο και παλαιών προϊόντων, την υπεύθυνη χρήση, αλλά να δείξουμε και το μέλλον στη γεωργία, που πραγματικά πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ χρήσιμη ευκαιρία, και θα είμαστε εκεί βέβαια να συζητήσουμε και να λύσουμε τις όποιες απορίες των φίλων μας παραγωγών και όχι μόνο. Ωραία. Με ανυπομονησία λοιπόν σας περιμένουμε. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, θα τα πούμε στην έκθεση. Γεια σας. Καλημέρα. Γεια σας, Μαρία. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν με το